Μια ακόμα υπέροχη μέρα ξεκινάει. Διασχίζω το λευκό ιταλικό σαλόνι μου. Χαϊδεύω τα πανέμορφα βάζα μου. Κοντοστέκομαι χωρίς λόγο μπροστά στα invisible frame και noise cancelling κουφώματά μου. Μυρίζω τα αιωνόβια πεύκα που τριγυρίζουν την έπαυλή μου, καθώς και το χλώριο της 12-μετρης με υπερχείληση πισίνας μου. Κάθομαι στο βελούδινο καναπέ μου, καμελέοντα bubble cream, και κάτι με ενοχλεί στον ήχη μου. Αυτό. Εντάξει, και τώρα θα μιλήσω σε εσάς. Σήμερα θα είστε η παρέα μου. Ελάτε μαζί μου για να φτιάξουμε μια φανταστική συνταγή. Γεια και πάλι. Χρονιάρες μέρες έρχονται. Να βάλουμε λίγο τα γιορτινά μας. Συγγνώμη για την κουζίνα που είναι έτσι χάλια. Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία χριστουγεννιάτικη συνταγή για τα παιδάκια μας. Τώρα μόλις άφησα τη Φεδρούλα στο σχολείο. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει γίνει 62 μηνών. Είναι η καλύτερη ηλικία. Θα σας δείξω μια συνταγή σήμερα που την κάνω πάρα πολύ συχνά και τη βάζω στο lunchbox. Γιατί τα αγαπάμε τα παιδάκια μας. Το κέικ θα είναι χωρίς ζάχαρη. Θερμίδες off, απόλαυση on. Θα το δοκιμάσετε και θα λέτε: δεν έχει ζάχαρη αυτό το κέικ. Δεν το πιστεύω. Έχει στέβια. Καντερέ. Θα χρειαστούμε. Ναι. Αλεύρι. Πόσο αλεύρι! Οικιακή βοηθός. Όταν θα είστε έτοιμοι και τυχεροί στη ζωή σας, όπως εγώ, θα έχετε κι εσείς. Μη στεναχωριέστε. Βέβαια, όταν την έχετε όλη την ημέρα, είναι σαν να μην έχετε. Μην νομίζετε ότι είναι και τεράστια βοήθεια. 220! 220 γραμμάρια αλεύρι. Κακάο. Πόσα! Πιο δυνατά, δεν ακούω! 70 γραμμάρια κακάο, χωρίς ζάχαρη, γιατί είπαμε, έτσι βάζουμε στέβια. Αυγά. Τα αυγά είναι από τον κήπο μας. Εσείς δεν καλλιεργείτε τα δικά σας αυγά. Α, εμείς τα καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά και έχουμε δικό μας μπουστάνι. Τι, μόνο ο Σάκης και κάτια θα έχει. Όχι, βέβαια, έχουμε κι εμείς. Α, να, ο Σάκης. Γεια, Σάκη! Τι κάνεις? Μεσοτυχία, ξέρεις. Βιολογικό, φουλ. Πόσα αυγά θα χρειαστούμε? 4. Απλά έβαλα περισσότερα για να σας δείξω πόσα αυγά κάνουμε. Θα βάλουμε 2 κούπες στέβια. Θα χρησιμοποιήσουμε την καντερέλ. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και υγρή στέβια. Η καντερέλ έχει και από αυτές, αλλά εγώ θα τη βάλω στον καφέ μου. Μ' αρέσουν γλυκά τα πράγματα. Και μισό λεπτό να πιω. Αχ, μια ζεστασιά. Κατεβαίνει στο καταπιώναμε. Γάλα. Αμυγδάλου, 1,5-1,5 κούπα. Το έφτιαξε μόνος σου. Ναι. 1,5 κούπα γάλα αμυγδάλου και τα έφτιαξα μόνη μου φυσικά. Έτσι με πάτε και πάρετε του εμπορίου. Ξέρετε, βράζετε τα αμύγδαλα και αυτά τα φυτεύετε στο κήπο σας. Τι να ξεδυνάθεις με η αμυγδαλιά. Πόση κουβερτούρα βάζουμε? Δεν βάζουμε κουβερτούρα. Δεν έχει κουβερτούρα. Τι συνταγή θα κάνω? Κακάο. 50 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Να λιώσει σε μπεν μαρί. Όλα. Μα όλα τα υλικά είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το βούτυρο, επειδή το ξέχασα να το βγάλω την κατάλληλη ώρα, ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε επιδαπέδια θέρμανση. Ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση. Οπότε, το έβαλα στο πάτωμα. Α, τέλειο! Πρώτα, θα βάλουμε όλα τα στερεά υλικά μαζί και θα τα κοσκινήσουμε. Πού είναι το κοσκινιστήρι? Κάτω. Αυτό είναι κοσκινιστήρι. Αυτό! Κακάο! Γι' αυτό κατάλαβες, πρέπει να έχεις και μια οικιακή βοηθό για να σου μαζεύει αυτό το χάος, γιατί δεν είναι ωραίο τώρα. Και τώρα θα βάλουμε τη στέβια. Ωραία. Και μετά, αλάτι. Βγαίνει έτσι η μυρωδιά της σοκολάτας πιο εύκολα. Θα τα κάνουμε λίγο whisk. Α, δεν ανάψαμε το φούρνο. Αμάν, χρειάζεται πανικός. Τι, πού είναι, πώς ανοίγει ο φούρνος? Α, έχει και τη γάλια μέσα. Θα τα βγάλουμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 300 βαθμούς Κελσίου. Όχι 300, στους 170 βαθμούς Κελσίου. Κέλσιες. Άμα είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αυτό μαθαίνεις. Άνοιξε. Άρα μπορείς να μου έρθεις να μου δείξεις πως ανοίγει ο φούρνος. Θα μπει στο μοντάζ ότι το άναψα, εντάξει. Ωραία. Τέλεια! Ήρθε λοιπόν τώρα η ώρα να κάνουμε τα υγρά μας υλικά. Πρέπει να έχουμε κάπου για να χτυπήσουμε τα αυγά. Σωστά. Ναι. Θέλω ενθουσιασμό εδώ στο κρατήριο. 4 αυγά βάζουμε. Όσα πολλά. Ξεκολλιάστηκαν οι κότες. Μην είναι τα μαχαίρια. Κάτω. Τα είναι καλά. Τώρα θα σας κάνω φοβερό κόλπο. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχετε τα παιδιά μέσα στην κουζίνα. Είναι επικίνδυνο. Τώρα θα βγει έτσι. Τρέμεσάκι. Διπλανοί όταν μαγειρεύουν δεν τα κάνουν αυτά. Εγώ τα κάνω πιο φαν. Να πλύνω τα χέρια. Αυτή είναι η Νάλα. Πες γεια στα παιδιά, δεν με πάει. Και αυτός είναι ο Λόκη. Το ξέρω ότι έχετε και εσείς ωραία σκυλάκια, αλλά σαν τα δικά μου κανένα. Πού είχαμε μείνει? Έχουμε βάλει και τα βουλάκια μέσα, έχουμε βγάλει τα τσόφια έτσι, γιατί δεν θέλουμε να κρατσανάει. Τι, δεν έχουμε βάλει το βούτυρο? Όλο το βούτυρο! Το μισό! Το μισό. Με τη μάρα που μαρίζω.
Δεν πειράζει. Εμένα δεν με νοιάζουν τα υλικά, Άγαθα. Λοιπόν, να σας... Α! Πού είναι ένα σωστό whisker? You better watch out, you better not cry, you better not run, I'll tell you why. Κάνω και μαθήματα φωνητικής. Μπρατσάκια! Θα βουτυρώσουμε και θα αλευρώσουμε, αλλά όχι με αλεύρι, με κακάο, τη φόρμα μας αυτή, πολύ Christmasy. Πάρετε αυτές τις φόρμες για να θυμίζουν έτσι Χριστούγεννα στα παιδάκια σας, τους αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνονται και οτιδήποτε και να τους βάλετε μέσα, μα χοιρινό, μα κοτόπουλο ρολό, μα το βάλεις σε μια τέτοια φόρμα, το τρώνε. Βούτυρο. Βούτυρο. Βουτυρώνουμε, παίρνουμε λίγο με το χεράκι. Τόπλινες! Δεν το... Καλά, καλά, εδώ και στις μπάλες μέσα. Jingle bells, jingle bells. Τα αυγά να γίνουν σοκολατένια. Χαχαχα, που θα ήταν οι κότες να κάνουν σοκολατένια αυγά. Λίγο υγρό δεν είναι. Λίγο υγρό. Α, δεν θα το βάλετε όλο, γιατί μπορείς να σου σκώσει και να πεταχτεί απ' έξω. Τώρα τι να κάνω, στο φούρνο, σκέτο, σε ταψί. Ταψί. Βάζετε μέσα γιατί μπορεί να σας χυθεί και να τρέξει γύρω γύρω. Γεια, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Και τώρα θα περιμένουμε λίγα λεπτά για να δούμε πώς έγινε το κέικ μας. Μυρίζουν αυγό τα χέρια μου. Και αυτό τι το κάνω, το κάνει. Α, το βγάζω, είναι η Μπεν Μαρή. Είναι η Μπεν Μαρή ή η Μπεν Μαρή. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το κέικ από το φούρνο. Καταπληκτικό, φούσκωσε, φούσκωσε, ου. Λοιπόν, τώρα θα το... Μη μου αγχώνεστε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βγάλεις ένα κέικ. Θα βάλουμε τον Μπεν Μαρί και θα το περιχύσουμε με σοκολάτα. Μόνο κουβερτούρα, έτσι, μαύρη κουβερτούρα, σκατή μαύρη, η οποία έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε κακάο, γιατί είναι υγιεινό το κέικ μας, γιατί το έχουμε φτιάξει με στέβια καντερέλ. Είπαμε, θερμίδες off, happiness on. Ωραία, έτσι, έτσι, μπόλικη, μπόλικη. Και το κέικ μας είναι έτοιμο! Να, θα κόψω το πάνω-πάνω, τα αστέρι! Είναι τραγανό απ' έξω και υγρό από μέσα. Τώρα θέλω να χωθώ μέσα του. Καλά Χριστούγεννα! Χωρίς ροχές, χωρίς τύψεις, γιατί είναι υγιεινό με στέβια. Είναι πολύ ωραίο.